Χαράλαμπο Κοτσόνης είναι ο Κύπριος παίκτης του περσινού Masterchef που κατάφερε να ξεχωρίσει λόγω του έντονου χαρακτήρα. Από την πρώτη μέρα της παρουσίας του, προσπάθησε να περάσει ένα μήνυμα προς τα έξω με αφορμή το bullying που βίωσε σε μικρότερη ηλικία. Παρά τον bullying που δέχτηκα τα τελευταία 3 χρόνια, τα κατάφερα. Ήμουν πρώτος πανκύπρια σε βαθμολογία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Αν και έδειξε ότι έχει πολύ καλές γνώσεις μαγειρικής, δεν κατάφερε να φτάσει στο τελικό, αν και του δόθηκε δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα τη δεύτερη ευκαιρία είναι αυτός που έχει κάνει το πιάτο με τον αριθμό 4. Έγινε viral σε ένα μόλις βράδυ με τη φράση «Εν κουλή» κατά τη διάρκεια ενός τσακωμού που είχε με τον συμπαίκτη του Παντελή όταν χρειάστηκε να συνεργαστούν σε μια δοκιμασία. Έχω έτοιμο. Έτοιμο. Του τι είναι τούτο. Το κουλή. Κουλή. Ναι. Τούτο. Ράνει στο κάρο τον τοίχο, αγγλίζω τρύπα με τον τοίχο στο κάρο του. Εντάξει, είναι κουλή. Εν κουλή. Μαζί με τα αυτού. Κοίτα τώρα. Εν κουλή. Gotta see the signs of a real change coming. Take another sip from this hobo's wine. Ο 26χρονος Χαράλαμπος κατάγεται από το παλαιοχώρο Λευκωσίας και έχει μια αδελφή την Άσια. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, στο reality μαγειρικής ήρθε για να κερδίσει φιλίες, εμπειρίες και το τίτλο του επόμενου Έλληνα Masterchef. Αγάπησε τη μαγειρική εξαιτίας ενός ανθρώπου που πίστεψε σε εκείνον, τον καθηγητή του, που μαζί με τους δικούς του ανθρώπους τον βοήθησαν να μπει στο παιχνίδι. Για το Χαράλαμπο, η μαγειρική είναι συναισθήματα, αφοσίωση και πειθαρχία. Σε παλαιότερη συνέντευξη που έδωσε μετά την αποχώρησή του από το παιχνίδι, είχε σοκάρει η αποκάλυψή του ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί 2 φορές μέσα σε 6 μήνες σε νοσοκομείο λόγω της σωματικής βίας που του ασχέθηκε σε ηλικία περίπου 18 ετών. Αναφέρθηκε επίσης στη διαφορετικότητα των ανθρώπων, αλλά και στην αδυναμία ορισμένων να την αποδεχτούν. Και βίωνε δύσκολες καταστάσεις, αποφάσισε να μην μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα τότε και συγκεντρώθηκε στο στόχο του που δεν ήταν άλλος από το να ασχοληθεί με τη μαγειρική. Πλέον προτρέπει τους ανθρώπους που βιώνουν κάτι παρόμοιο να μην σωπαίνουν όπως έκανε εκείνος και να μην χάνουν την πίστη τους για τον εαυτό τους. Σήμερα, εκτός από το να συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά, έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματα του εν κουλή και το εκμεταλλεύεται εμπορικά λανσάροντας προϊόντα με την αγαπημένη ατάκα. Γεια σου, Χάμπο. Χαίρετε. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Καλά είμαι εσύ. Θέλω να... φωνάζουν όλοι πάνω στο control, εν κουλή, εν κουλή. Θέλω να μου πεις τα νέα σου. Πού σε βρίσκουμε, από πού έρχεσαι, πώς τα περνάς τώρα αυτούς τους μήνες που έχει τελειώσει το Masterchef. Μετά από το παιχνίδι είχα αρκετά έντονη πορεία, έξω από το παιχνίδι. Συνεργάστηκα με διάφορα άτομα, μόλις τέλειωσα τον τελικό βασικά. Όλο το καλοκαίρι το πήρα σερί, ήμουν στα Δωδεκάνησα. Είχα κάνει, όπως είπα, με τον Παντελή μια συνεργασία στο εστιατόριο του στην Κάλυμνο τον Ιούνιο. Και μετά ξεκίνησαν άλλες ευκαιρίες, άλλοι εργοδότες ήθελαν events. Και συνέχισα με αυτό. Ξεκίνησα με τον Παντελή, συνέχισα στα Δωδεκάνησα. Βρέθηκα στη Λέρο σε κάποια φάση, στην ΚΟ. Τώρα είμαι Κύπρο, συνέχισα τα events, ασχολούμαι επαγγελματικά με μαγειρική στο κομμάτι των events, μαγειρεύω δηλαδή σε events, σε σπίτια και τρώω τον περισσότερο μου χρόνο εκεί. Μαγειρεύοντας. Ναι, ναι. Το εν κουλή το κατοχύρωσες. Ναι, ναι, ναι. Ειλικρινά περίμενες ποτέ ότι με αυτή την ατάκα θα μπορέσεις να κάνεις κάτι τόσο δυνατό? Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα, γιατί στον κόσμο της μαγειρικής μια απλή λέξη όπως είναι το κουλί είναι καθημερινή και ότι χρησιμοποιούν αρκετοί μαγειρές. Δεν είναι η λέξη, είναι το πώς την έλεγες τρόπος, εκείνη, ναι. Είναι ο τρόπος εκείνη. Αυθορμητισμός. Γενικά έτσι είμαι σαν χαρακτήρας, αυθορμητός. Όλοι έχουμε τις εντάσεις μας, μερικές φορές λίγο πιο έντονες, μερικές φορές πιο αδύναμες. Στην προκειμένη φάση που έγινε το περιστατικό με τον Παντελή ήμουν αρκετά έντονος. Είχα φυσικά τους λόγους μου. Είτε φάνηκα στο παιχνίδι, μέσα από το παιχνίδι, είτε μετά. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο, ενώ ότι είμαι γενικά εκρηκτικός σαν χαρακτήρας.
Ίσως ήταν μια ευκαιρία στο παιχνίδι να το δείξω, να δείξω έστω και στον κόσμο μια ακόμα πλευρά μου. Τον τίτλο τον κατοχύρωσες εσύ. Ό,τι έγινε, έγινε από μένα. Μόλις βγήκα έξω, θεώρησα ότι πέρα από κάποια προϊόντα που ξεκίνησα, που ήταν η αρχή για το Enkouli, μιας και έγινε τόσο viral ατάκα, δεν ήθελαν να χρησιμοποιούν το όνομα αυτό, ας πούμε, για να παίρνουν χρήματα ή φήμη ή κάποιοι άλλοι. Ωραία. Μπράβο σου πάντως. Αμέσως αντανακλαστικά φουλ. Εσύ είχες, από την πρώτη στιγμή που έκανες τη συνέντευξη με τους κριτές, αναφερθεί σε ένα περιστατικό εκφοβισμού που έχεις δεχτεί. Χωρίς ωστόσο να το ανοίξουν και πάρα πολλοί κριτές, δηλαδή δεν μάθαμε άμεσα τι ήταν αυτό το περιστατικό, πότε ήταν. Αργότερα μάθαμε επίσης ότι πρέπει να νοσηλευτείς και δύο φορές ναι, στο νοσοκομείο. Θέλεις να αναφερθείς λίγο σε αυτό, να μας πεις ακριβώς τι είχε συμβεί. Ξεκίνησαν στα 18 μου το περιστατικό. Αγαπούσα από πάντα τη μαγειρική, ήθελα από πάντα να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Τότε στην Κύπρο υπήρχε ένα σύστημα, να το πω έτσι, το ότι αν μια θέση ή ένας κλάδος που θες να σπουδάσεις είναι πλήρης, αμέσως μετεγράφεσαι κάπου αλλού, είτε που έχει σχέση με μαγειρική ή με τον κλάδο που θέλεις, είτε που δεν έχει καμία σχέση. Στην προκειμένη περίπτωση, στη δική μου μάλλον περίπτωση, τα τμήματα μαγειρικής ήταν full, ήταν γεμάτα. Έτσι μετεγράφηκα στα τμήματα ηλεκτρολογίας. Δεν μου άρεσε καθόλου, ήταν εντελώς έξω από τα δικά μου νερά και αυτός ήταν ο λόγος που έμεινα στο ίδιο έτος, 2 χρόνια, γιατί περίμενα 2 χρόνια να ανοίξει κάπου στην Κύπρο θέση μαγειρικής για να μπορώ να συνεχίσω. Έτσι έγινε 2 χρόνια μετά, άνοιξε θέση στον Αγρό κοντά στο χωριό που έμενα στην ξενοδοχειακή σχολή. Και αμέσως πληρούσα τις προδιαγραφές, μπήκα και εκεί ήταν όταν ξεκίνησαν από τους πρώτους μήνες το bullying και ο εκφοβισμός. Σε σχέση με τι όμως, ποια ήταν η αφορμή, για ποιο λόγο να γίνεις εσύ στόχος μιας τέτοιας συμπεριφοράς και από ποιους? Ήμουν αρκετά πιο μικρογαμωμένος από ό,τι είμαι τώρα και σε ύψος και σε κιλά και στον Αγρό γενικά είναι ένα χωριό με πολύ κλειστή κοινωνία. Δύσκολα να δεχτούν διαφορετικό, δύσκολα να δεχτούν ότι κάποιος, ας πούμε, έμεινε ίδιο τμήμα, ίδια τάξη 2 χρόνια. Θεωρούσαν ότι ίσως δεν ήταν τόσο δυνατός, ίσως όπως άκουσα πολλές φορές ήταν άχρηστος. Και ήταν τελευταία λύση η μαγειρική, γιατί τότε αυτό ίσχυε στην Κύπρο. Να πας κάτι τεχνικού επίπεδου, όπως είναι η μαγειρική, θεωρούσαν ότι αποτύχες σε κάτι άλλο, όπως τα οικονομικά και όλα αυτά. Παλιότερα το ίδιο ίσχυε λιγάκι εδώ. Βοήθησε πάρα πολύ τηλεόραση στο να αγαπηθεί τόσο πολύ μαγειρική, απελευθερωμένα πια από όλους. Να σου πω, μερικές φορές η τηλεόραση όμως δείχνει το επάγγελμα του μάγειρα λάθος. Δηλαδή βγάζει λάθος πρότυπα. Γιατί οι περισσότεροι τώρα, τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Θέλουν εκπομπή στην τηλεόραση. Ναι, θεωρούν ότι θα μπορώ να κάνω μια εκπομπή, ξέρω εγώ, να μπω σε ένα παιχνίδι 4 μήνες ή 6, όσον κρατήσει, και θα γίνω σεφ. Θα μπορώ να αναλάβω εστιατορία, χωρίς να σκεφτούν ότι τι χρειάζεται βασικά για να φτάσεις σε εκείνο το επίπεδο. Δηλαδή, η τηλεόραση από μόνη της δεν είναι αρκετή. Πάμε λιγάκι πάλι σε αυτά τα χρόνια εκεί που ήσουν στην Κύπρο. Η αδύνατη, ας πούμε, φιγούρα σου, έτσι, και το γεγονός ότι εσύ από επιλογή είχες μείνει σε μια σχολή που δεν σου άρεσε, περιμένοντας να ανοίξει η θέση στο μεγάλο σου όνειρο, ας πούμε, στη μαγειρική. Έγινε ο λόγος για να δεχτείς, ας πούμε, επιθετικές συμπεριφορές από τους άλλους. Το ότι δέχομαι, ας πούμε, εκφοβισμό με το να νοσηλεύομαι 2 φορές στο νοσοκομείο από αυτό που δέχομαι ως επίθεση, καταλαβαίνεις ότι είναι. Έχει τεράστια διαφορά. Έχει τεράστια, ναι, διαφορά. Είναι καθαρά, νομίζω, θέμα και χαρακτήρα και πείσμα. Γενικά, σαν άνθρωπος, έχω τεράστιο πείσμα, έχω τεράστια υπομονή. Σκεφτόμουν τότε ότι για να αντέξω να μείνω, παράδειγμα, 2 χρόνια στο ίδιο έτος και να πω ότι θυσίασα 2 χρόνια για τη μαγειρική, δεν θα έφτανα στο σημείο να πω ότι τα παρατάω για τον οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή, τι σου λέγανε, ας πούμε, και ποιοι ήταν αυτοί οι συμφοιτητές σου? Συμφοιτητές ήταν στο ίδιο τμήμα μαζί μου και μεγαλύτερη σε ηλικία. Έλεγαν απ' όλα, από βρισχές,
θεωρούσαν ότι επειδή ήμουν λεπτοκαμωμένος, ότι είχαν κατά κάποιον τρόπο κάποια επιρροή πάνω μου, είτε σωματική είτε ψυχολογική. Ότι με το να μου πούνε, ας πούμε, δεν θα καταφέρεις να τελειώσεις το δεύτερο έτος, ή επειδή ήμουν αρκετά καλός στα μαθήματα της μαγειρικής, θα είχα συνέπειες, δεν τους βοηθούσα με τα μαθήματα και τέτοια. Ήταν γενικά μεγάλο πρόβλημα. Εσύ το είχες εκμυστηρευτεί ποτέ αυτό σε κανέναν? Εγώ από την αρχή, μόλις ξεκίνησε αυτό, μου στάθηκε δίπλα μου ο καθηγητής που πίστεψε βασικά σε μένα. Μπορώ να τον πω και μέντορα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ο κύριος Δήμος πίστεψε σε μένα, είδε ότι πίσω από όλα αυτά είχα δυνατότητες, πίστεψε στις δυνατότητες μου και εκτός αυτού μου έδειξε ότι στην τελική χρειάζεται μόνο έναν άτομο να πιστέψει σε σένα και είναι όλα πιθανά. Το περιστατικό που σε οδήγησε σε νοσηλεία? Το περιστατικό ήταν στο δεύτερο έτος της σχολής. Δύο συγκεκριμένα άτομα χτυπούσαν, είτε στην πλάτη, είτε το θεωρούσαν παιχνίδι, λέγοντας σύννεφον τότε. Mm-hmm. Σε βάζαν κάτω, τους χτυπούσαν στην πλάτη. Ίσως όλων αυτού μου δημιούργησαν κάποια συμπτώματα άγχους, αχώδους διαταραχών και μετά από περίπου 4 μήνες ήταν το πρώτο περιστατικό, δηλαδή που έπαθα συμπτώματα πνευμοθώρακα. Από τα χτυπήματα. Από τα χτυπήματα. Ναι. Αυτό για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, είναι ένα παιχνίδι υποτίθεται που έχετε εσείς, που προφανώς κάποιος χτυπάει και μετά εσύ γυρνάς και ψάχνεις να δεις ποιος έχει χτυπήσει ποιον. Και εσύ από όλο αυτό, και λόγω του ότι είσαι εύθραυστος και αρκετά αδύνατος, είχες πάθει πνευμοθώρακα, ναι. Δηλαδή το πνευμοθώρακα, για να καταλάβουν τι είναι, συμπιέζεται από τόμο ο πνεύμονας, ας πούμε όπως γινόταν τα χτυπήματα. Κάποιες φυσαλίδες του πνεύμονα μπήκε περισσότερος αέρας, έσκασαν και όταν σκάσουν οι συγκεκριμένες φυσαλίδες γεμίζουν υγρό. Αυτό είναι σοβαρό όμως, το έχεις καταλάβει, έτσι? Μοιάζουν πολύ τα συμπτώματα με άλλες κοινές αρρώστιες. Γίνεται μόνο με MRI, ενώ στο ακτινολογικό να το δεις. Και μερικές φορές, επειδή όσον αέρα παίρνεις πιέζει το πνεύμονα προς την καρδία, αν δεν το προλάβεις, είναι σαν έμφραγμα, να το πω έτσι. Σαν πνευμονική εμβολή. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Σαν να ζημαχαιρώνουν, να το πω έτσι. Από το. Και εσύ νοσηλεύτηκες 2 φορές από αυτό? 2 φορές, γιατί έπαθα την πρώτη φορά πνευμοθώρακα ελαφριάς μορφής στους 6 μήνες και μετά, όταν έκανα την πρώτη επέμβαση, έπαθα υποτροπίασα βασικά. Α, έκανες επέμβαση κανονικά? Ναι. Και έπαθα, έκοψα κομμάτι από τον πνεύμονα, το οποίο είχε επηρεαστεί, και έκανα μεγάλη τομή σε ξανά 6 μήνες. Και συγγνώμη, Βερχάμπο μου, γιατροί μέσα στο νοσοκομείο, όταν σε ρωτάγανε από τι μπορεί να έχει προκληθεί αυτό, δεν μίλησες, δεν ζήτησες προστασία από κάποιον? Έπρεπε να μιλήσω ή να πω τι γινόταν. Και τότε ήταν που πήραν και ενεργό ρόλο και οι γονείς και ο κύριος Δήμος για να το ξεπεράσω. Επιπλήχθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε όλο αυτό? Τελειώνοντας τη σχολή, γιατί μου πήραν 3 χρόνια να τελειώσω, δεν είχα νέα τους. Ούτε τη μέρα που πήγα να παραλάβω τα βραβεία είχαν έρθει. Δυστυχώς πριν περίπου 2 χρόνια έμαθα ότι έναν από τα άτομα που μου έκανε bullying αυτοκτόνησε. Είχε κάποια προβλήματα προσωπικά. Για τους υπόλοιπους δεν έχω νέα, ούτε αν τους έγινε επίπληξη, ούτε αν πέρασαν οπουδήποτε αλλού μετά. Κόψα απότομα επαφές με το που τελειώσα τη σχολή. Και εσύ παρόλα αυτά, μου κάνει τρομερή εντύπωση, βρήκες έτσι το κουράγιο και το σθένος να τα ξεπεράσεις, να τα αφήσεις πίσω σου ή να τα κρατήσεις μέσα σου. Δεν ξέρω τι από τα δύο έχει συμβεί. Και να αφοσιωθείς τόσο πολύ στη μαγειρική που αγαπούσες, σαν να εκτονώνεις όλη σου εκεί την ενέργεια και τα συναισθήματα, γιατί για σένα η μαγειρική είναι για συναίσθημα. Και πάλι καλά που υπήρχε και αυτός ο ένας άνθρωπος, ο κύριος Δήμος που λες και εσύ, που είναι ο μέντορας σου, που ήταν αυτός που σε οδήγησε μετά στο να δώσεις, ας πούμε, τη συμμετοχή για το MasterChef. Μόλις τελείωσα τη σχολή, είχα βάλει στόχο εξ αρχής με τον κύριο Δήμο ότι θα τελειώνα τη σχολή στον Αγρό και θα προσπαθούσα να μπω με ψηλή βαθμολογία σε ένα πιο ψηλό επίπεδο μαγειρικής, που ήταν το ΑΞΙΚ, Ανώτερο Εξωτερικό Ινστιτούτο. Μαζί τα καταφέραμε, δεν ήμουν μόνος μου, δηλαδή με τους γονείς μου και κυρίως με τον κύριο Δήμο. Όταν μπήκα στο ΑΞΙΚ, ήμουν πρώτος Πανκύπρια. Δηλαδή αυτό που είπα στον κύριο Δήμο το τήρησα τα 3 χρόνια.
Και νομίζω ότι αυτό που με κράτησε στο στόχο μου ήταν η ψυχολογία. Έβαλα πολύ έντονα την ψυχολογία στη ζωή μου μετά, ειδικά από τον bullying. Είχα την ανάγκη να ψάχνω οτιδήποτε μου συνέβαινε με βάση την ψυχολογία. Δηλαδή, πώς μπορώ, ας πούμε, να αντιμετωπίσω με ψυχολογικό τρόπο κάποιον που κάνει bullying. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω ή να συμβούλεψω κάποιον που το δέχεται. Στην ψυχολογία, αυτό που κάνουν bullying, προσπάθησες να μπεις, να δεις πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος εκφοβίζει τον άλλον. Εκεί που καταλήγω μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλα όσα πέρασα, ήταν το ότι αυτός που σου κάνει bullying, πολύ συχνά δέχεται το ίδιο bullying είτε στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον, είτε κάποια στιγμή στη ζωή του πιέστηκε και χρησιμοποιεί τη βία στους άλλους σαν ένα μέρος εκτόνωσης. Δηλαδή θεωρεί ότι μου κάνουν εμένα bullying, δεν μπορώ να το διαχειριστώ και με το να το κάνω αλλού νιώθω καλύτερα. Mm-hmm. Μετά το MasterChef ειδικά πρόσφατα, τρεις φορές τώρα, στο ίδιο σχολείο που δέχτηκα τον bullying, έκανα motivation speaks σε μαθητές οι οποίοι είναι ήδη τώρα στη θέση που ήμουν εγώ πριν χρόνια, mm-hmm. είτε το περνούσαν είτε όχι. Και είναι τεράστιο, ας το πω, επίτευγμα για μένα. Το ότι μιλάς, ας πούμε, σε ανθρώπους, ναι, που περνάνε υφίστανται αυτή τη στιγμή mm-hmm. επιθετικές συμπεριφορές έτσι και τους δίνεις τη δύναμη του να το αντιμετωπίσουν. Κάποιος από όλους αυτούς που εσένα σε έβλαψαν, ας πούμε, ήρθε ποτέ από μόνος του να σου ζητήσει συγγνώμη, είτε πριν το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι? Δεν είχα ούτε νέα τους, ούτε προσέγγιση. Να σου πω την αλήθεια, ούτε θα ήθελα. Ίσως εγώ έπρεπε να τον ευχαριστήσω, γιατί ακούγεται οξύμορο να ευχαριστείς κάποιον που σου κάνει bullying, όμως κατάλαβα πολλά εξαιτίας τους και άλλαξα πολλά. Δηλαδή, δεν θα είχα το δυναμισμό στο χαρακτήρα μου που έχω τώρα, αν δεν το περνούσα. Δηλαδή, το να μπει σε μια διαδικασία να καταλάβεις κάποιον που σου κάνει bullying το γιατί, αντί να τον κρίνεις, σε βοηθάει εσένα στο τέλος. Η οικογένειά σου όλο αυτό ήταν κοντά σου, υποθέτω, σε στήριζε πολύ. Ε. Έχεις αδέλφια? Έχω, ναι. Έχεις την αδελφή, την Άσια, βέβαια, το είπαμε, ναι, και στο βίντεο. Είμαστε σαν τους δίδυμους, αν και έχουμε 2 χρόνια διαφορά. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από σένα? Ασχολείται καθόλου με τη μαγειρική κι αυτή? Έχει παιδιά από όταν μαγειρεύει με τα παιδιά της. Προσπαθώ όμως γενικά στο σπίτι να τους δείξω, είτε στα αδέρφια μου τα μεγαλύτερα, στη μητέρα μου αρκετές φορές κάτι πιο διαφορετικό. Πώς εσύ ανακάλυψες ότι σου αρέσει η μαγειρική? Ήμουν πάντα τεχνητού προσανατολισμού χαρακτήρας, δηλαδή ήθελα συνέχεια να ασχολούμαι με τα χέρια, να μαθαίνω πράγματα. Αργότερα συνδύασα τη μαγειρική με την ψυχολογία. Αυτά από τα δύο πώς συνδυάζονται? Υπάρχει ένα είδος ψυχολογίας που ασχολείται με την είναι η ψυχολογία του καταναλωτή, έτσι λέγεται. Πώς σκέφτεται ένας καταναλωτής, με ποιον τρόπο σκέφτεται και επιλέγει το φαγητό, ανάλογα με τις ώρες, τη διάθεση. Βοηθά αρκετά. Δηλαδή, ξέρεις ότι μπαίνει ένας πελάτης σε ένα μαγαζί και ξέρεις τα χαρακτηριστικά του, ανάλογα με το αν είναι τακτικός, τις ώρες, πώς να συμπεριφερθείς στον πελάτη. Δηλαδή, όλων αυτών που λένε, ξέρεις, ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο. Mm-hmm. Αν το ψάξεις λίγο, δεν έχει, όμως έχει ένα σωστό τρόπο να το διαχειρίζεσαι πάντα. Έχεις δει και αλλαγή και στη μαγειρική σου μέσα από αυτό? Να σου πω, η μαγειρική μου γενικά ήταν από πάντα, πώς να σου πω, πειραματική, δημιουργική. Δηλαδή ήθελα πάντα, έβλεπα ένα υλικό και σκεφτόμουν πώς να το κάνω να φαίνεται σαν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, έπαιρνα μακαρόνια και σκεφτόμουν πώς να τα κάνω γλυκό. Και κάνα χαλβά παραδοσιακό, μια συνταγή, τον περνούσα με τον πλάστη και φαίνονταν, το δεις, φαίνεται σαν μακαρόνι. Ενώ είναι χαλβάς παραδοσιακός. Δηλαδή, τέτοιες συνταγές, αβοκάτο, σκεφτόμουν πώς να αλλάξω το κέντρο, ξέρεις, που δεν τρώγεται. Υπάρχουν κάποια αυγά, λέγονται scotch eggs, τα οποία είναι με πανέ, γίνονται καφέ. Και εμφανισιακά είναι, βλέπεις το αβοκάτο, αλλά το κέντρο τρώγεται, είναι αυγό. Δηλαδή, είχα πάντα αυτόν το. Μπράβο, είσαι δημιουργικό, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Βέβαια, μου είπες ότι ήσουν δημιουργικό. Σου άρεσε να χρησιμοποιείς τα χέρια σου, δεν μου είπες γιατί όμως τη μαγειρική. Θα μπορούσες να έχεις με κάτι άλλο, ας πούμε. Θα μπορούσες να είσαι γλύπτης. Γιατί τη μαγειρική? Εκτός από το. Από ότι η μαγειρική σαν επάγγελμα, είναι ωραίο να μπορείς να προσφέρεις και να μαγειρεύεις τους άλλους. Γιατί εκεί είναι η ομορφιά. Να εκφράζεσαι από τη μαγειρική και να το δίνεις σε κάποιον άλλον για το εκτιμά.
Εκεί νομίζω είναι, εκεί είναι η μαγεία. Εκεί σε κάνει να πεις αυτό θέλω να ακολουθήσω. Ποιο είναι το δυνατό σου σημείο, ότι μαγειρεύεις τέλεια, πολύ καλά, έτσι, τους αρέσει κιόλας. Με την Ασιάτικη ασχολούμαι αρκετά, αλλά η μεγάλη μου αγάπη είναι τα street food. Είναι φαγητό, είναι το λαδίλα, όπως το λέμε, στο, του δρόμου, ξέρω εγώ. Τα συνδυάζω αρκετά συχνά, δηλαδή ασιάτικα πειραγμένα και τέτοια, αλλά δεν ξέρω, περισσότερο είναι οι πιο πολλοί θεωρούν ότι ασχολούμαι με το fine dining, ίσως μερικά από τα στοιχεία που έδειξα στο παιχνίδι, αλλά ασχολούμαι πολύ περισσότερο με το street food, το fine dining. Το παιχνίδι, τι εμπειρία σου άφησε, τι γεύση, το θυμάσαι με νοσταλγία, μετάνιωσε, σε βοήθησε? Μετάνιωσα, να σου πω, σε αρκετά σημεία, δηλαδή δεν, αν μπορώ να σου πω μια λέξη, δεν ήταν για το δικό μου χαρακτήρα. Γιατί? Δηλαδή είχε πράγματα, δεν μου αρέσουν τα δήθεν, δεν μου αρέσουν τα ψεύτικα, δεν είμαι χαρακτήρας που θα στηθώ σε κάτι για να παρουσιάσω κάτι διαφορετικό. Εσύ είχες αντιμετωπίσει τέτοιες, είχες εντοπίσει μάλλον τέτοιες συμπεριφορές από συμπαίκτες σου? Ναι, και το που μου έκανε εντύπωση είναι το ότι τα είδα μετά, όχι στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι ήταν ένα κομμάτι. Όμως μετά, με όσου συνέχιστα τουλάχιστον έχω επαφές, ήταν τεράστια διαφορά. Ξέρεις κάτι, Βρεσιχά, που παρά το γεγονός ότι παρακολουθώ το παιχνίδι ανελιπώς, δεν θυμάμαι, είχε υπάρξει κάποια κόντρα ανάμεσα σε σένα και κάποιον παίχτη, κάποια αντιπάθεια, είχες μπουχτίσει από κάποιον, είχες ξεσκεπάσει κάποιον, δεν θυμάμαι. Αλλά τώρα, έτσι όπως μου απαντάς προς τα εκεί, νομίζω ότι νιώθω κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι καθόλου με ποιον και τι και πώς. Αν θες, με βοηθάς. Κοίτα, αντιπάθειες δεν αντιπαθούσα κανέναν. Φυσικά κράτουσα αποστάσεις από κάποιους παίχτες, γιατί όταν είσαι σε ένα σπίτι με 22 διαφορετικά άτομα στην αρχή, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αρέσεις και στους 22 και είναι δύσκολο να τα πηγαίνεις κοντά καλά και με τους 22. Αποκλείεται. Ξεχώριζα κάποια άτομα. Εκτός αν είσαι διεθνή διπλωμάτης, έτσι, ναι, που κάπως εκεί έτσι. Ακολουθείς στρατηγική και τα βολεύεις. Δεν είμαι όμως καθόλου διπλωμάτης, είμαι αρκετά ειλικρινής άνθρωπος. Πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με το χαρακτήρα κάποιων άλλων. Όπως έγινε παράδειγμα με έναν συγκεκριμένο παίχτη στο παιχνίδι. Δεν τα είχαμε σχεδόν, πώς να σου πω, ποτέ καλά. Και όλο αυτό που έγινε σε μια φάση στο παιχνίδι ήταν το αποκρύφωμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή ο δικός του χαρακτήρας. Στον Παντελή αναφέρεσαι. Με αυτόν είχαμε. Όχι κόντρα, ενώ όλο αυτό έγινε το επεισόδιο με το κουλί και τέτοια. Καλά, να σου πω κάτι, το κουλί δεν είναι απαραίτητο ότι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ή να αποδείξει μια κόντρα. Εντάξει, οκ, okay, θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά τελικά ήταν εκτόνωση μιας... Ήταν εκτόνωση γιατί όταν γινόντουσαν μπροστά μου τα πράγματα, κάποια πράγματα που δεν έδειξε σχεδόν ποτέ η κάμερα, αν γινόντουσαν σε εστιατόριο ενώ επαγγελματικά, έχουν μεγάλες επιπτώσεις. Δηλαδή, είναι και επικίνδυνα, αλλά σε ένα μάγειρα, ας πούμε, επίπεδου, όπως πήγαινε ο Παντελής για το MasterChef και ξέρω εγώ, να κάνεις κάτι λάθος και να τα ρίχνεις στον εαυτό σου γιατί είσαι ζεν, εις βάρος των άλλων, για μένα είναι, πώς να σου το πω, δειλή, αν μπορώ να σου το πω έτσι. Δηλαδή, κάποια πράγματα που ήταν λάθος στη δοκιμασία, και μετά όταν ρωτήθηκε το γιατί, λέει, έτσι είμαι σαν χαρακτήρας, σαν ζεν, από μαγειρικής πλευράς δεν βρίσκουν βάση. Δηλαδή, αν προσέξεις στο επεισόδιο το συγκεκριμένο, εγώ φαίνομαι απλά στην άκρη να φωνάζω, να ορίομαι, και ο Παντελής ζεν, χαλαρός. Υπό κανονικές συνθήκες, όταν είσαι σε μια κουζίνα, το δέχομαι. Θα πεις κάτι, μια κουβέντα παραπάνω, θα θυμώσεις, μετά θα τα βρείτε. Όταν είσαι σε ένα διαγωνισμό όμως, το οποίο κρίνεται η πορεία σου από τη συμπεριφορά ενός παίχτη, όπως παράδειγμα έγινε ο Παντελή, και βλέπεις ότι χρησιμοποιεί τη δοκιμασία της βάρος σου, δηλαδή το να είναι πιο αργός στον χρόνο των δικών του και να πιέζει εμένα στον δικό μου χρόνο, μπορείς να το πεις σε έναν είδος, πώς να σου πω, στρατηγικής. Έπρεπε να αντιδράσω σαν χαρακτήρας. Από τους κριτές έχεις κρατήσει επαφή με κάποιον ή από τους υπόλοιπους παίκτες, ας πούμε? Από τους υπόλοιπους παίκτες έχω αρκετά καλές επαφές με το Σταμάτη. Συνεργαζόμαστε επαγγελματικά εκτός του παιχνιδιού. Με τον Πάνο, με τη Σπυριδούλα, αρκετά καλά. Είναι και τα παιδιά Κύπρο, όπου έχουμε χρόνο, τα λέμε, βγαίνουμε. Με τους κριτές δεν κράτησα κάποια επαφή. Δεν ξέρω γιατί, εντάξει.
είναι πιο εύκολο να κρατήσεις με παίχτες παρά με κριτές. Δεν ήμασταν τόσο κοντά τουλάχιστον. Το επόμενο σου βήμα, το επόμενο σου στόχος, ας πούμε, είπες ότι αγαπάς πολύ το street food, δηλαδή πώς θα μπορούσες να το κάνεις αυτό, πώς θα μπορούσες να ασχοληθείς λίγο περισσότερο με αυτό που είναι το μεγάλο σου όνειρο, τι σκέφτεσαι, έχεις κάτι στο μυαλό σου? Ένας λόγος που έμεινα στα events και σε όλα αυτά, είναι γιατί θέλω να μεγαλώσω ή να δημιουργήσω βασικά έναν κύκλο μαγειρικό, το οποίο μετά θα είναι πελάτες. Δηλαδή, αν κάνεις έναν κύκλο γνωστό, τώρα ας πούμε μαγειρεύω για κάποιον, μπορεί άλλος να μου δώσει άλλη δουλειά. Οπότε, αν φτιάχνω έναν κύκλο, έτσι ώστε όταν κάνω τη δική μου δουλειά, να τους έχω πελάτες μου. Καταλαβαίνεις. Να σας έχουν δοκιμάσει, βέβαια. Ναι, να σε ξέρουν, να σε εμπιστεύονται. Γιατί δοκίμασαν από πριν, ξέρουν. Οπότε είναι μια τεράστια αρχή. Οπότε εσύ θέλεις να ανοίξεις κάποιο δικό σου χώρο, ας πούμε. Όχι, street food εννοώ καντίνα. Απλά είναι πλέον, κάνουν πιο μοντέρνο στυλ. Για τα δεδομένα της Κύπρου νομίζω χρειάζεται. Δηλαδή... Άρα θα παραμείνεις Κύπρο. Αυτός είναι ο στόχος σου και ο χώρος σου. Εκεί θέλεις να μείνεις και να δραστηριοποιηθείς. Νομίζω είναι για θέμα που θα σου δοθεί ευκαιρία. Αλλά αν μου δοθεί ευκαιρία, σίγουρα θα προτιμήσω την Κύπρο. Μπράβο, δε Σιχάμπο. Ξέρω ότι ήρθες εδώ μόνο και μόνο για την εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα κάτσεις πολλές μέρες έτσι να πάρεις λίγο τον αέρα. Θα γυρίσεις πίσω. Άρα ήρθες μόνο για μας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Χάμπο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που εσύ μίλησες σε εμάς. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Καλή επιτυχία σε όλα σου τα σχέδια. Σου εύχομαι.